Είμαστε σχοινούσα σε ψηλή άμμο. Έχουμε βγάλει ένα ψαράκι και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να το φιλετάρουμε. Παίρνουμε λοιπόν το ψάρι και κάνουμε μία τομή από εδώ ως την κοιλιά, περνώντας πίσω από το πλευρικό πτερυγείο. Βέβαια, καλό είναι να έχουμε μαχαίρι που να κόβει. Τώρα εμείς αυτό έχουμε, με αυτό θα πορευτούμε, μιας και δεν έχουμε κάτι άλλο, αλλά θα κάνουμε δουλίτσα. Στη συνέχεια, χαράσουμε τη ράχη του ψαριού, κόβοντας ακριβώς σύριζα με τη σπονδυλική στήλη. Άμα θέλουμε, κάνουμε το ίδιο και στη κοιλιά για να μας διευκολύνει μετά στο φιλετάρισμα. Κάνουμε μία τομή στην ουρά ως το κόκαλο και στη συνέχεια περνάμε το μαχαίρι παράλληλα με τη σπονδυλική στήλη και φιλετάρουμε το ψάρι μας. Τώρα κεφάλι και ουρά και ραφουκαλιά το κρατάμε για ζωμό, για σουπίτσα. Αφού λοιπόν έχουμε φιλετάρει το ψαράκι μας με ένα μυντοτσίπιδο, γιατί σε διακοπές είμαστε, δεν έχουμε τα απαιτούμενα εργαλεία, βγάζουμε τις αγάνες. Άμα θέλουμε. Παίρνουμε αυτό με το τσίπιδο. Το ίδιο λοιπόν κάνουμε και από την άλλη. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Κάναμε τη βόλτα μας στη χώρα. Ήρθαμε να ψήσουμε τώρα τα φιλετάκια μας
από το ψάρι που φιλετάραμε στη ψηλία μου. Θα βάλουμε και λίγη ριγανίτσα. Θα πασπαλίσουμε με ελάχιστο λαδάκι. Το ψαράκι μας είναι έτοιμο. Έχει γίνει πάρα πολύ ωραίο. Γενικά το νοηδί δεν θέλει, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Οπότε είμαστε έτοιμοι. Dinner is served, που λένε και οι Άγγλοι και οι Αγγλομαθείς. Δύο πεντανόστιμα φιλέτα από ρίκι.